Για λέγε. Είπα Γιώργο πολλά. Η Κέτη. Πού να προσέξει. Ένα μεγάλο διάλειμμα. Ναι. Απήχατε λίγο από τα πράγματα. Ναι, έκανα μία επιλογή. Ήταν η επιλογή μου μάλλον να ψάξω να βρω διαφορετικούς χώρους, θέλοντας να παρουσιάσω τη δουλειά μου διαφορετική. Το να είσαι χιλιάδες χρόνια σε ένα χώρο όπως έχει μάθει ο κόσμος, νομίζω ότι δεν κάνει τη διαφορά. Μια και παραμένει ίδιο το ρεπερτόριο, μια και η εικόνα είναι ίδια. Σήμερα ο σύζυγος δεν θα μπορεί να είναι εδώ, γιατί είναι και σε άλλο μαζί. Εννοείται. Δεν πειράζει όμως, έχω τις ευχές του, τη θετική του ενέργεια, την αγάπη του, οπότε βγαίνω πλεισμένη. Το μυστικό είναι επιτυχημένο γάμο. Το μυστικό είναι η αγάπη. Ο θαυμασμός, ο σεβασμός, πράγματα κοινότοπα, τα λέμε πάντα, αλλά τα εννοούμε. Όταν υπάρχει σε ίση ποσότητα και η αυτονομία και η συντροφικότητα, όχι. Πρέπει το ζευγάρι να είναι όσο πρέπει μαζί και όσο πρέπει χώρια, ελεύθερο. Εμείς το έχουμε κατορθώσει και είμαστε μαζί, είμαστε αγαπημένοι μαζί, αλλά και πολύ ανεξάρτητοι και ελεύθεροι. Ωραία. Αυτό το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Εγώ δεν εξηγήσω. Είμαστε αυτό. Μαζί και ανεξάρτητοι και ελεύθεροι. Ο Σκηνάς είναι τραγουδιστής με πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτό το ξέραμε, δεν είναι μεγάλο. Το Διονύση, επειδή κάνει συναυλίες, παιδιά, πολλές τα τελευταία 3-4 χρόνια. Όταν κάνει συναυλίες, λείπει από σπίτι σου. Ναι. Κυρίως το καλοκαίρι. Οπότε προφανώς η Κέτη εννοεί αυτό. Δεν είναι ότι λείπει ο άντρας της. Έχουν να υπάρχει χρονικό διάστημα που είναι χώρια. Σοπαρά, Θέμη. Ωραία. Εγώ πάντως. Ωραία. Να δείτε το πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα του Αντένα, το οποίο έχουμε γυρίσει στο μισό. Μετά μας είχε το μάτι, θα γυρίσουμε το άλλο μισό αύριο. Ξαναμπήκε το μάτι. Ναι, επειδή και κάπου είπαν ότι σε μια εκπομπή ότι γυρίστηκε, δεν γυρίστηκε. Θα γυρίσει. Να κάνετε καλύτερο ρεπορτάζ. Λοιπόν, θα το παίξουμε, θα γυριστεί το άλλο μισό αύριο. Ελπίζουμε δηλαδή. Παναγιά μου. Γιατί κάτσε τώρα. Θα είναι καλά η ΦΕΗ αύριο. Θα δούμε. Μας έχει χτυπήσει περονόσπορος. Λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Ναι, κάποιος τον κατέμισε εδώ μέσα, Γιώργαντά. Η Μαρία Ηλιάκη. Τρία χρόνια στην εκπομπή, κοιτά σε μένα. Εγώ σίγουρα δεν ήμουν. Η Ηλιάκη είναι καιρό. Εγώ σίγουρα δεν ήμουν. Η Ηλιάκη. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Στην Παντή πήγε μια χαρά. Εγώ φταίω για το μάτι του. Ωραία, τέλος πάντων. Εγώ που δεν ήμουν. Ο Σκηνάς αποκαλύπτει πολύ πιο κίνκι λεπτομέρειες για το ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του γάμου τους. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και όλα τα λέει. Η Κέτη το ξέρει και τα κίνηση. Κέτη... Όχι, θα ούτε εσύ γιατί έλειπε σε Άρη, μου το πες το ξανά, τύπα. Αντέχω. Για πρώτη φορά ο Σκηνάς μπαίνει σε λεπτομέρειες, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, ανατριχιαστικές. Λοιπόν, να πω κάτι για την Κέτη. Καλά, δεν ανατριχιάσαμε. Εγώ δεν το περίμενα το σχολείο γάμου. Δεν το περίμενα. Η Κετούλα μετά από 20 χρόνια γάμου. Η Κέτη να δούμε πώς θα αντιδράσει μόλις. Μετά από 20 χρόνια χρειάζεται αυτά τα κίνκια. Τα κίνκια. Γιώργο. Είναι 3 μήνες στη Μύκονο, σαφώς υπάρχουν. Πάει όμως η Κέτη στη Μύκονο. Πάει πολύ λίγο ρε παιδί μου. Πάει στη Μύκονο μαζί με τον Δημήτρη. Πάει. Εμένα σε αυτή τη γυναίκα μου αρέσει που το παιδεύει και το ψάχνει, γιατί δεν έχει μείνει σε μια πίστα και να κάνει συνέχεια τα ίδια. Έχει εμφανιστεί μόνη τη σε σινεμά με ορχήστρα, αν θυμόσαστε. Τώρα πάει σε άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε Έλενα Παπαρίζου. Μίλησε από